αρχηγός της Νεαρής. Θέμη, έχεις την εμπειρία νομίζω και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσεις για το πρώτο μάτσο του Γαλάτσι. Αν έχετε το μειονέκτημα, το σχόλιο σου, έχεις πολλές παραστάσεις. Πώς προετοιμάζεται και τι να περιμένουμε από την Νεαρής σε αυτό το πρώτο μάτσο? Εντάξει, όπως γνωρίζουν όλοι, σε παιχνίδια τελικών αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο είναι η θέληση και το πάθος. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, θέμα τακτικής ή οτιδήποτε άλλο που αφορούν το μπάσκετ. Η ομάδα έχει δείξει ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια, είναι ανταγωνιστική, έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, γιατί έχουμε ένα χαμηλό μπάτζετ. Τώρα από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να καταφέρουμε το ακατόρθωτο μέσα εισαγωγικά, γιατί στην αρχή δεν μας πιστεύε κανένας. Έχετε παίξει πολλά μάτς και νομίζω ότι βαρόμετρο για την Νεαρής είναι και η παρουσία του κόσμου. Ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου, ο οποίος έχει στηρίξει από το πρώτο παιχνίδι και στο τελευταίο μάτς ήταν έτσι συγκλονιστική η παρουσία του. Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος είναι ο 13ος παίχτης μας. Παίζουν 5, συνήθως λένε 6, αλλά είμαστε 12 όλη η ομάδα. Δυστυχώς θα τον έχουμε ένα μάτς γιατί έχουμε το μειονέκτημα. Ελπίζουμε να μας στηρίξουν και στο εκτός έδρας παιχνίδι και στο πρώτο ή στο τρίτο, αν φτάσουμε στο τρίτο. Και ελπίζουμε την όθησή του, τη φωνή του, την ενέργειά του να μας βοηθήσει και εμάς ώστε να καταφέρουμε να ανέβουμε κατηγορία. Ένας αθλητής με τις παραστάσεις δικές σου στο επαγγελματικό μπάσκετ, τι είναι αυτό που συμβουλεύει τους συμπαίκτες του και τι είναι αυτό που σε ρωτάνε για να βοηθούνται οι συμπαίκτες σου? Εντάξει, οι συμβουλές είναι πάρα πολλές. Το θέμα είναι, τα νέα παιδιά είναι τι θέλουν. Αν το θέλουν, θα δουλεύουν παραπάνω, θα είναι συγκεντρωμένοι. Πρέπει να έχουν ένα στόχο όσοι θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι μόνο 2 ώρες προπόνηση στο γήπεδο και φεύγω. Είναι και άλλα πολλά. Εγώ αυτό που τους λέω είναι ότι είναι σημαντικό να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Όσοι το καταλαβαίνουν, μετά από χρόνια το θυμούνται και ευχαριστούν όχι μόνο εμένα αλλά και μεγαλύτερους που θα τους το έχουν πει. Αρκεί να έχεις όρεξη για δουλειά, θέλει θυσίες και να στερηθείς πράγματα. Για την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση, ένα σχόλιο? Η διοίκηση είναι αξιοπρεπέστατη, στέκεται δίπλα μας. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα δεν έχει χορηγούς. Βιοπορίζεται από τα έσοδα των ακαδημιών. Δεν υπάρχει κάποιος χρηματοδότης, ας το πούμε έτσι, που βάζει χρήματα και γι' αυτό δεν έχουμε και μεγάλο μπάτζετ. Αλλά παρόλα αυτά είναι κύριες υποχρεώσεις τους, μας στηρίζουν. Είναι καλοί άνθρωποι που είναι το βασικό και γι' αυτό έχουμε γίνει μια οικογένεια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έκανες αναφορά και σε ένα λεπτό κομμάτι, στο κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών που ασχολείσαι από όσο ξέρουμε. Υπάρχουν υποδομές στο Νεαρής ώστε αύριο μεθαύριο η ομάδα να στηριχτεί σε δικά της παιδιά? Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά από πίσω που έρχονται. Όπως είναι, έχουμε 2 παιδιά, τον Κώστα τον Τζόκα και τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, οι οποίοι είναι προϊόν των ακαδημιών μας. Έρχονται και άλλοι μικροί από πίσω. Ευελπιστώ αυτή η ομάδα να παρτίζει τουλάχιστον από 4-5 άτομα που είναι από την Κεσαριανή και όλες οι ομάδες που θέλουν να παίζουν με γηγενείς παίκτες. Πιστεύω γίνεται καλή δουλειά στα κάτω τμήματα και αναλόγως και τη διάθεση των παιδιών με τη στήριξη των γονιών να παίξουν και αυτές την τρίτη ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.